Πάμε τώρα στη Βουλή να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τάκη, καθώς εκεί νωρίτερα, Δημήτρη, προκλητικός εμφανίστηκε και πάλι ο Ηλίας Παναγιώταρας με ύβρις κατά της Δημοκρατίας. Όμως να ξεκινήσουμε με μία είδηση της τελευταίας στιγμής με έντονο πολιτικό χρώμα, μέρες ναι. Πούμε. Είχαμε, Ελίνα, πριν από λίγο, για μισή ώρα περίπου, μία συνάντηση του Προέδρου των Ανεξαρτήτων των Ελλήνων, του κυρίου Καμένου, με το Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Νίκο Παπά, στο γραφείο του Αρχηγού της Εξωματικής Αντιπολίτευσης εδώ στη Βουλή. Η συνάντηση κράτησε περίπου μισή ώρα και όπως μόλις τώρα μας είπε ο εκπρόσωπος τύπου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κύριος Καμένος συζήτησε με τον κύριο Παπά διαδικαστικά θέματα για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Τώρα δεν ξέρουμε αν συζητήθηκαν και οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Πιθανότατα η συνάντηση έγινε την ώρα που ο Πρωθυπουργός μιλούσε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ενδεχομένως να υπήρξε και κάποιος σχολιασμός, αλλά το ρεπορτάζ τρέχει και φαντάζομαι στα επόμενα δελτία θα έχουμε ενημέρωση για αυτή τη συνάντηση Καμένου Παπά στο γραφείο του Αρχηγού της Εξωματικής Αντιπολίτευσης. Τώρα για το επεισόδιο που έλεγες νωρίτερα, αναρωτιόμαστε πολλές φορές πόσο ακόμα μπορεί να πέσει χαμηλά το επίπεδο του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Σήμερα το διαπιστώσαμε με τον κύριο Παναγιώταρο από το Βήμα της Βουλής να χρησιμοποιεί εκφράσεις πεζοδρομίου μέσα στο κοινοβούλιο, να κατηγορεί την κυβέρνηση και ότι υπάρχουν πολιτικές πιέσεις σε δικαστές εναντίον της Χρυσής Αυγής και βεβαίως να έχουμε και έντονη αντίδραση από την πλευρά του Προεδρείου, του κύριου Τραγάκη, που σε πολύ υψηλούς τόνους είπε στον Ηλία Παναγιώταρο: «Δεν θα κάνετε τη Βουλή πλατεία, θα σας διώξω όλους από εδώ μέσα». Σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε να παρακολουθήσουμε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο. Τελειώνεται, τα ψωμιά σας είναι λίγα. Τελείως. Σίγουρα ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κάνει τη Χρυσή Αυγή. Το, το μόνο τον ελληνικό λαό θα κάνει τους ψωμίες του. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο συνάδελφος, δικός αγορητής. Τελειώσατε. Άκουσε. Όταν είμαι εγώ στην έδρα, θα είσαστε, συνεπείς. Τα ακούσατε, συνεπείς. Ο ειδικός αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος, εσύ, η κυρία Φούντα, μη φωνάζετε, μπορώ να επιβάλλω την τάξη, θα σας βγάλω έξω όλους. Τα ακούσατε, αυτό που σας λέω. Εδώ δεν είναι πλατεία, αυτό που σας είπα. Τελειώσατε. Ορίστε κυρία Φούντα, ορίστε μας, ορίστε μας. Παιχνίδια με τη δημοκρατία θα παίξετε εσείς, τελειώσατε. Ορίστε κυρία Φούντα, έχετε το λόγο. Θα ραντεθάει στο κοινοβούλιο. Αρένα. Ορίστε μας.